Μετά την ψηφιοποίηση υπηρεσιών των Δήμων μέσω του προγράμματος για τις έξυπνες πόλεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι έτοιμο να ανακοινώσει αντίστοιχο πρόγραμμα για τη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, ενώ οι λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Από το οποίο θα προβλέπεται η ψηφιακή αναβάθμιση χιλιάδων επιχειρήσεων της χώρας μας με μια σειρά από εργαλεία τα οποία έχουν ανάγκη εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το να αποκτήσουν για παράδειγμα POS ή βασικό λογισμικό σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη σχέση με την ΑΔΕ, μέχρι εργαλεία όπως αυτά της κυβερνοασφάλειας ή άλλα εργαλεία τα οποία οι επιχειρήσεις της χώρας μας έχουν ανάγκη. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά για την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή διακυβέρνηση, εξειδίκευσε τις παρεμβάσεις για τις οποίες προορίζονται συγκεκριμένα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρώτο είναι 180 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιμένουμε 100.000 επιχειρήσεις. Ψηφιακά εργαλεία στο 1/10 του κόστους. Δηλαδή εκεί που κάνει 1.000 ευρώ θα το αγοράσει κανείς στο 10% μέσα από αυτό το πρόγραμμα. 100 ευρώ. Στην επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων, με έμφαση στην καινοτομία, την αειφορία και την εξωστρέφεια, εργαζόμαστε με όραμα και σχέδιο να τα απεξέλθουμε αποτελεσματικά στις ανατροπές και τις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος. Αλλά 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για τη χρηματοδότηση πλάνων ανάπτυξης εταιριών πληροφορικής, ενώ 165 εκατομμύρια θα διατεθούν για να βελτιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον εξοπλισμό τους για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σήμερα ο κύριος Πιερακάκης σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου ενημέρωσε τους δημάρχους και παραγωγικούς φορείς για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Χτες αναρτήθηκε η πρόσκληση για τους 315 από τους 332 δήμους της χώρας που έμεναν. Συνολικά μιλάμε για 320 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επανέλαβε την χρησιμότητα της ψηφιοποίησης υπηρεσιών και λειτουργιών, υπενθυμίζοντας πως μέσα σε 3 χρόνια 567 εκατομμύρια συναλλαγές έγιναν ηλεκτρονικά.